Στη γειτονική Μυτιλίνη θα περάσουμε τώρα, καθώς συνάντηση και αυτοψία στελεχών διαφόρων υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο λιμάνι Πλωμαρίου, μετά από πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες για την ίδρυση συνοριακού σημείου διέλευσης, δηλαδή πυλή Σέγγεν. Γιάννη, βλέπουμε στη Μυτιλίνη, τρέχουν οι εξελίξεις. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι είναι μακριά από εμάς η σκέψη ότι πρέπει να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Ίσα-ίσα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όταν οι γείτονες μας προοδεύουν και πρέπει να τους ακολουθούμε και να προσπαθούμε να τους περάσουμε. Το ίδιο και εκείνοι. Υγιής ανταγωνισμός. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνεται και χαιρόμαστε λοιπόν γι' αυτό. Όμως θέλουμε πραγματικά να δει κανείς το Πλωμάρι στο χάρτη και τη σχέση του Πλωμαρίου με τη Σμύρνη, κυρίως με την εξαγωγική φλέβα της Τουρκίας, τη μεγάλη αρτηρία εξαγωγών της Τουρκίας που είναι ο Τσεσμές. Για να δούμε τη διαφορά δηλαδή του γεωγραφικού πλεονεκτήματος της Χίου εναντί της Μυτιλίνης. Δεν είναι τώρα, έτσι μας έκανε η γεωγραφία, έτσι μας έβαλε ο Θεός, ξέρω εγώ, στο χάρτη πάνω. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Κάτι που παλαιότερα οι πρόγονοί μας το είχαν εκτελευτεί στο έπακρο. Φαίνεται πως αυτοί που μείναμε εδώ δεν μπορούμε. Συνεπώς το κάνουν οι Μυτιλινοί και πολύ καλά κάνουν. Ερώτημα λοιπόν τώρα. Πόσο καιρό συζητάμε, πόσα χρόνια ομφαλοσκοπούμε ότι ο λιμένας Μεστών είναι το κατάλληλο σημείο για πύλη Σέγγεν. Πόσο καιρό το συζητάμε. Νομίζω ότι από τον καιρό που ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί το λιμάνι το Μεστό, με τον όποιο τρόπο λειτουργεί τέλος πάντων. Έγινε τίποτα πάνω σε αυτό. Συζητήσεις. Εδώ λοιπόν, πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε. Τα λιμάνια δεν ψηφίζουν, παιδιά. Ειδικά αν είναι παλιά λιμάνια, τα φτιάξαν οι Οθωμανοί. Εκείνο τη Χίου, για παράδειγμα, έχει φτιαχτεί επί Οθωμανών. Άρα αυτό δεν ψηφίζει και λόγω ηλικίας. Τα λιμάνια λοιπόν δεν ψηφίζουν. Οι άνθρωποι ψηφίζουν. Εδώ πρέπει να μας πούνε οι συνδυασμοί και οι υποψήφοι λοιπόν. Μία θέση εργασίας θα δημιουργηθεί στη Χίου για να μην φύγει ένα παιδί καινούριο, ένα νέο παιδί. Θα φτιάξουμε μία θέση εργασίας. Γιατί αυτή η πύλη Σέγγεν, εάν επιτευχθεί και γίνει στη Μυτιλίνη, και μακάρι, μπράβο τους Μυτιλινοί που το καταφέρνουν αυτό, θα δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας. Δεν μπορεί, παιδιά, να έχουμε αυτό το γεωγραφικό πλεονέκτημα και να μην το αφήνουμε ανεκμεταλλευτό. Δεν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι το λιμάνι των Μεστών είναι ανένεργο και ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να πούμε ότι εκεί διεκδικούμε μία πύλη Σέγγεν. Και από όλους τους συνδυασμούς, τουλάχιστον στο σημείο που το έχουμε παρακολουθήσει, αφήνεται έτσι να εννοηθεί ότι όλοι θέλουν να το φτιάξουν το λιμάνι των Μεστών, αλλά μέχρι εκεί πάντα προεκλογικά, έτσι. Γι' αυτό, Βαγγελιό, λέω εγώ, μία θέση εργασίας. Μερικές φορές δεν το σχολιάζω, αλλά αναρωτιέμαι. Και λέω, ρε παιδάκι μου, αν είχαμε νερό, αν είχαμε λιμάνι, αν είχαμε και αεροδρόμιο, και δεν συζητάγανε οι υποψήφοι. Τίποτα. 30 χρόνια αυτά τα προβλήματα έχουν αναθρέψει όλη αυτή τη γενιά. Και με αυτά συνεχίζει δυστυχώς και η επόμενη. Μήπως πρέπει αυτό να προβληματίσει. Στη Μυτιλίνη χτυπάει ένα καμπανάκι, επαναλαμβάνουμε. Όχι για να το δούμε ανταγωνιστικά, ούτε να πούμε γιατί η Μυτιλίνη και όχι εμείς. Μπράβο του Μυτιλίνη. Εμείς όμως τι κάνουμε. Ξαναδείτε πάλι στο χάρτη τη σχέση Πλωμαρίου, Δικελία, Ιβαλή, που είναι αλλιευτικά καταφύγια μπροστά στο Τσεσμέ και τη σχέση Τσεσμέ, Λιμένα Μεστών. Και καρφί μετά λαύριο και θα ξανασυζητάμε. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να βάλαμε ένα μικρό προβληματισμό στα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης των υποψηφίων. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.